Όχι να μας μιλάει σαν να είναι τώρα πάλι πίσω στο 2015 και να μην ξεχάσουμε ότι το κόμμα αυτό που κόντεψε να βγάλει την Ελλάδα από την ευρωπαϊκή οικογένεια το καλοκαίρι του 2015 δεν μπορεί να μιλάει τώρα για τη σταθερότητα της χώρας. Δυστυχώς, κυρία Φωτίου, αυτό που έγινε είναι ότι αποδοκιμαστήκατε στην κάλπη από τη μεσαία τάξη. Αυτό που είδαμε ήταν η εκδίκηση της μεσαίας τάξης, η καθολική αποδοκιμασία της μεσαίας τάξης, η οποία τραυματίστηκε περισσότερο από την πολιτική σας αυτά τα χρόνια. Και αυτό που λέτε για τα επιδόματα, ξέρετε, αυτό είναι ανίκιο για μια χώρα δυτική. Αυτό επιδοματικές λογικές έχουν χώρες της Λατινικής Αμερικής που δεν έχουν παράδοση στο κοινωνικό κράτος. Εσείς φτωχοποιήσατε τους Έλληνες. Θα το κόψετε, φτωχοποιήσατε τους Έλληνες. Φτωχοποιήσατε τους Έλληνες για. Δεν θέλω να σας διακόπτω. Λέτε ότι με τα επιδόματα 780 θα πρέπει να έρχονται και να σας ψηφίσουν. Εμείς μιλάμε για ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε για ανάπτυξη. Ανάπτυξη η χώρα χρειάζεται, με μαγικό τρόπο, η χώρα χρειάζεται Θεό, μία σταθερή, ισχυρή, αποτελεσματική κυβέρνηση. Αυτό θέλουν οι Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε σε όλους. Εμείς δεν βάζουμε λίγους, πολλούς και κάποιους. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες. Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη. Για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες, όχι ευέλικτες μορφές όπως σαν έχουμε αυτές τώρα. Που είχατε αυτές τις χρονιές με να μιλήσει, κύριε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που επίσης ενδιαφέρει είναι μια κυβέρνηση που θα είναι φιλοεπενδυτική και θα προσελκύσει επενδύσεις και από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Και το τελευταίο, πολύ σημαντικό για εμάς, είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας για όλους. Διότι με αυτή την κυβέρνηση, αυτή η ανοχή στη βία έχει πάρει διαστάσεις οι οποίες δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοφυλόπουλο. Η χώρα χρειάζεται, εκτός από ισχυρές κυβερνήσεις, χρειάζεται μια πολιτική σταθερότητα προοδευτικής κατεύθυνσης. Πράγμα που σημαίνει ότι και μεγάλες δημοκρατικές δυνάμεις αντιπολίτευσης, γιατί τα προβλήματα, κυρία Μπιζόγλη, είναι πάρα πολύ τη επόμενη μέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα σταθώ στο θέμα της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Εκτός από αυτό που εμείς ως κίνημα αλλαγής προτείναμε, που σας είπα πριν για την τριετή απαλλαγή των νέων που θέλουν να κάνουν την επιχείρησή τους φόρων και εισφορών, έχουμε στα σκαριά μία διπλή προσέγγιση. Από τη μία, λοιπόν, θέλουμε να πάμε σε fast track επενδύσεις, γιατί η χώρα χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή, υπολοιπόμαθα, έχουμε μόνο το 13% του ΑΕΠ ως χώρα σε επενδύσεις. Από επένδυση χρειάζεται και γίνεται. Και από πέρσι σε φέτος μειώθηκαν οι επενδύσεις στη χώρα κατά 12%. Η μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 20%. Μας λείπουν 100 δις ευρώ μόνο για να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα, για να κάνεις νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας χρειάζεσαι επενδυτικό σοκ και χρειάζεσαι και κίνητρα. Όχι μόνο για τους νέους που θέλουν να κάνουν δική τους επιχείρηση, αλλά και για τους επιχειρηματίες που θέλουν να προσλάβουν νέους ανθρώπους. Εμείς λέμε, λοιπόν, καθαρά, το έχουμε στην πρόταση νόμου που δεν ήθελε η κυβέρνηση να τη συζητήσει, ότι για κάθε νέο άνθρωπο που προσλαμβάνει ένας εργοδότης, η φοροαπαλλαγή του δεν θα είναι για 100 ευρώ, θα είναι για 150. Δηλαδή 50% αύξηση στη φοροαπαλλαγή του, για να έχουμε νέες προσλήψεις. Μόνο γυναίκες εδώ στο πάνελ θα δώσετε και ένα μήνυμα ότι πρέπει να στηριχθούν γυναίκες, γιατί βγήκαν ελάχιστες γυναίκες. Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είδαμε καθόλου γυναίκες. Μόνο μια γυναίκα περιφερειάρχη. Οπότε σε αυτές τις εκλογές ας ψηφίσουν. Εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ούτε οι γυναίκες δεν ψηφίζουν γυναίκες. Το πολύ σημαντικό που είχα ξεχάσει είναι δικαιότερη φορολογία με αποτελεσματικό κράτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.